Άσχημη κατάληξη είχε για έναν 37χρονο αστυνομικό η βραδινή περιπολία, καθώς στις 4 περίπου τα ξημερώματα της Πέμπτης και ενώ βρίσκονταν εντός του περιπολικού, μαζί με συναδελφό του έσκασε το καλώριφερ του οχήματος, με συνέπεια να υποστεί εγκάβματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Έγινε Τετάρτη προς Πέμπτη ξημερώματα. Έγινε πράγματι ένα περιστατικό σε ένα αυτοκίνητο της υπηρεσίας ασφάλειας, ενώ ήταν ο οδηγός κανονικά με το πλήρωμά του στη βάρδια, γύρω στις 4 και κάτι, 4 και 10, 4 και 4, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο στην περιπολία του, έσκασε το καλωριφέρ και από εκεί και πέρα προκληθήκαν κάποιες σωματικές βλάβες στον ένα από τους δύο συναδέλφους, ο άλλος πρόλαβε και βγήκε έξω και δεν έχει πάθει κάποιο πρόβλημα υγείας. Από ό,τι πληροφορήθηκα, οι πρώτες ενέργειες τον πήγαν κατευθείαν περιπολικό της άμεσο δράση, τον οδήγησε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίου για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχείας αποχώρησε. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Χανίων, Νίκο Ξανθουδάκη, έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τα περιπολικά της αστυνομίας, τα οποία, όπως λέει, είναι παλιά και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων ότι τα οχήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων θέλουν αλλαγή. Έχουν κάνει πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα και συνεπεί αυτού του γεγονότος, όσο και καλοσυντηρημένα να είναι, γιατί το τονίζουμε γι' αυτό, όσο και να είναι καλοσυντηρημένα, κάποια στιγμή γίνεται το μοιραίο, όπως έγινε προχθές το βράδυ. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, υπάρχουν. Στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία, έγγραφά μας, έχουμε παρουσίες εκεί ο προσωπικά, εγώ σαν πρόεδρος, πολλές φορές. Ορίστε, έγινε το κακό. Αν είχε συμβεί ακόμα κάτι άλλο, τι θα λέγαμε τώρα. Μπορεί να υπάρξει ανανέωση του στόλου. Προγράμματα υπάρχουν, λίζικ υπάρχουν, να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, να πάρουμε αυτοκίνητα επιτέλους. Να σημειωθεί πως για το περιστατικό θα διεξαχθεί έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.